την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις και τους σκοπούς του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος είχαν το πρωί της Τετάρτης προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του Ιδρύματος, ξεναγήθηκαν από τους αρμόδιους ενώ παρακολούθησαν και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τη ζωή και το έργο του Εθνάρχη. Η επίσκεψή μας εδώ, πέρα από το να έρθουν τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας που σπουδάζουν σύγχρονη ελληνική ιστορία, να μάθουν την ιστορία της Κρήτης, είναι και μία έτσι, αν θέλετε, να δώσουμε και μία νότα αισιοδοξίας. Ο ελληνισμός της Κύπρου είναι πάντα κοντά στα αδέλφια του στην Ελλάδα και ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες τόσο για την Μητροπολιτική Ελλάδα όσο και για μας την Κύπρο. Δίνουν τη χαρά να τους υποδεχτούμε εδώ στο Ίδρυμα. Χαρά η οποία είναι διαχρονική διότι επιβεβαιώνει συχνά την στενή σχέση που έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος. Νωρίτερα η ομάδα των φοιτητών επισκέφτηκε τους χώρους της πρώτης ΜΑΛ όπου απέτησε φόρο τιμή στους νεκρούς της 21ης Ιουλίου του 1974. Πήγαμε το πρωί σε ένα προσκύνημα πολύ συγκινητικό για όλους μας στην πρώτη μοίρα αλεξιπτοδιστών στο Μάλεμε και καταθέσαμε και ένα ταπεινό στεφάνι στους 29 που σκοτώθηκαν από την πρώτη μοίρα καταδρομών το βράδυ της 21ης Ιουλίου του 1974 με το Νορ Άτλας.